Ναι, θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο και προσωπικά τον κύριο Πολέντα για την τιμή που έκανε να απονείμει τόσο στον παλιό μου διευθυντή, τον Γιώργο τον Αρχοντάκη, όσο και σε μένα αυτό το βραβείο για την συνεργασία και για τη βοήθεια που έχουμε παράσχει στην Χανιώτικη κοινωνία στα πλαίσια της πρόληψης και της, των τροχαίων δυστυχημάτων και της οδικής ασφάλειας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτή που μας κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και θέλω να ευχαριστήσω ατομικά όλα τα μέλη του Συμβουλίου και προσωπικά τον Σταύρο τον Πολέντα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Θα λέγατε ότι δυστυχώς έχουμε υπερβολικά πολλά τροχαία στα Χανιά. Ναι, δυστυχώς έχουμε. Η στατιστική δεν είναι καλή για τα Χανιά. Σε σχέση με τον πληθυσμό των Χανίων και τα κυκλοφορούντα αυτοκίνητα, είμαστε πρώτοι στην Κρήτη σε τροχαία. Γίνονται κατά μέσο όρο στα Χανιά 10,3 τροχαία τη μέρα. Ευτυχώς τα τρία μόνο από αυτά έχουν τραυματισμούς και τα υπόλοιπα είναι υδηλικές ζημιές, αλλά αναλογικά με τον πληθυσμό και τα κυκλοφορούντα οχήματα δεν είμαστε πολύ καλά. Και ειδικά μετά την πανδημία είχαμε μια εκτείναξη και των θανατηφόρων, ενώ τα θανατηφόρα είχαν μειωθεί και σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη. Δυστυχώς μετά την επανεισαγωγή μας στην καθημερινότητα, μετά από την πανδημία κρατάει ακόμα, αλλά δεν υπάρχουν μέτρα. Δυστυχώς έχουν εκτοξευθεί πάλι τα θανατηφόρα. Η χρονιά η περσινή έκλεισε με πολύ κακό αριθμό. Και φτάνουν όλα τα τροχεία συνήθως σε εσάς? Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ευτυχώς που δεν φτάνουν όλα σε εμάς τους νευροχειρουργούς, γιατί οι νευροχειρουργικοί τραυματίες είναι συνήθως πολύ βαρύτερα από τους υπόλοιπους. Τα πιο πολλά είναι ορθοπαιδικά προβλήματα, κατάγματα και νέα παιδιά. Τα δικά μας περιστατικά είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις νέες ηλικίες και είναι και αυτή που στα θανατηφόρα είναι το 80% των θανατηφόρων τροχαία είναι λόγω κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης. Ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλό συνήθως, είναι 19 με 42 πάντα, γιατί κατά τεκμήριο είναι νέοι οδηγοί αυτοί οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν. Και σας είπαν η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτές τις ηλικίες, μεταξύ 14-29. Υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι θύματα, συνήθως είναι πεζοί οι οποίοι παρασύρονται σε άσχημα σημεία του οδικού δικτύου. Κάποια προτροπή προς τους οδηγούς? Δυστυχώς γίνονται πολλές παραβάσεις οι οποίες είναι αποφεύξιμες. Η καταγραφή από την αστυνομία που έγινε τελευταία των παραβάσεων δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν φοράει τη ζώνη ασφαλείας και αρκετοί από τους μοτοσυκλετιστές, αν και έχει βελτιωθεί η κατάσταση πολύ, δεν φοράνε το κράνος. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία μειώνουν κατά περίπου 65% την πιθανότητα του να χτυπήσει σοβαρά. Είναι απλές κινήσεις, είναι καθιερωμένα εδώ και δεκαετίες και αποτελούν και παραβάσεις, αλλά δεν θέλω να το βλέπει κανείς την μη συμμόρφωση, ας πούμε, να μην τη βλέπει σαν μια επανάσταση κατά των μέτρων ή του ποινικού, αλλά το βλέπει σαν προστασία της ζωής του. Ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος καβαλά τη μηχανή και ξεκινά από το σπίτι του, θα πρέπει να ξέρει ότι έχει 375 φορές περισσότερη πιθανότητα να χτυπήσει από τον αντίστοιχο οδηγό του αυτοκινήτου. Και στις 85% περιπτώσεις δεν φταίει αυτός, δηλαδή φταίει κάποιος άλλος. Αυτό δείχνει ότι ένα απλό πράγμα, δηλαδή το να φοράς το κράνος και να πριν καβαλείς τη μηχανή σου, για παράδειγμα, μπορεί να σε σώσει από πολύ σοβαρές περιπέτειες.